Σε είδακτες το μοναστηράκι, σε είδα σε ένα μπαρ στην Πενάκη, σε είδα και ένα βράδυ στο Γκάζι, σου γκρίσαμε κι πες δεν πειράζει. Όπου κι αν πάω το χαμόγελο σου συναντάω. Όπου κι αν πάω το χαμόγελο σου συναντάω. Σε είδα πάλι στην Καλλιθέα, σε είδα στη Μαρίνα στη Ζέα, σε είδα να γυρνάς στη Γυψέλη και μετά στα Μπριζολάκια που θέλει. Όπου κι αν πάω το χαμόγελο σου συναντάω. Όπου κι αν πάω το χαμόγελο σου συναντάω. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ό,τι προτιμάτε. Μα όταν σε βλέπω τα χάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Κάθε σου μάτια θέλω τραγούδι να την κάνω. Μα την ώρα εκείνη το στόμα μου κλείνει. Παθαίνω blackout και με πιάνει σκοτωμένη. Γιατί παντού σε συναντάω στο λεπτό. Είναι Horizon 96,5. Είναι η εκπομπή, η δεύτερη εκπομπή Κάλπικα Λόγια. Όπου και να με και όπου βρεθώ. Στο Περιστέρι, Χαϊδαρία, Καλό Μεσοπολίτα. Μισό βράδυ, Βρακαμιλίου, Πολυνίκαια, Πέρα Μαρού και Ρατζίλη στο Γέρα. Είμαστε λίγο μετά τι 12. Είναι Τρίτη 25 Αυγούστου και εμείς επιμένουμε ακόμα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, κόντρα σε όσους προσπάθησαν να μας στερήσουν πρόωρα. Ερυθρέα, Δροσιά και Φυσιά, Γιαννάρκη, Λιλιώσαμε, Νίτη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρι, Εγάλο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Βραχαμιλίου, Πολυνίκια, Πέρα Μαρού και Ρατσίνη, στο Γέρα, Καγία, Μαρού, Σιπαλίνη, Καλάτσι, Κολιά, Τσουκαλάτρι, Μιλίσια, σε πόλια. Κάλπικα λόγια, λόγια της κάλπης, κάλπες τις οποίες τις έχουμε ακούσει, έχουν προαναγγελθεί, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε ακριβώς θα γίνουν. Μια φορά γέν και ένα γερό, βασιλιάς καλός, όριζε το απομακρυνό. Γιαγιά στα παραμύθια μας λένε οι χαΐνιδες και μοιάζουν πολύ με αυτά τα παραμύθια που ακούμε καθημερινά από τους πολιτικούς μας. Και σε χερούς αλότινους όλους την αρμενίζει. Και σε χερούς αλότινους όλους την αρμενίζει. Να μου μιλήσει ρβούλευτα για κοινά και για τα άλλα, για μαγικά, για έρωτες, για χωνικά μεγάλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα. Παραμύθι και όλο αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες με τις διερευνητικές εντολές και τη διαχείρισή τους, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει καμία πλειοψηφία που θα μπορέσει να σταθεί βιώσιμη κυβέρνηση σε αυτή την περίοδο, αλλά η πολιτική σκοπιμότητα, ο σχεδιασμός, ο κομματικός κάθε φορά δημιουργεί τις ανάγκες για να βιώνουμε αυτό το είδος τα παραμύθια στην καθημερινότητά μας. Σκότωνα και νικούσα.
Από τα πολλά ζητούμενα των ημερών, κεντρικό ζητούμενο παραμένει ακόμα η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Πάρα πολλές μέρες στο τραπέζι. Ήδη έχουμε την 20η, η οποία ήταν και το αίτημα του Πρωθυπουργού κατά τη διαδικασία παραίτησης της κυβέρνησης. Στη συνέχεια η διαδικασία των διερευνητικών εντολών έβαλε και την επόμενη Κυριακή 27 Σεπτέμβρη στο τραπέζι. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύγχυση στην ερμηνεία του κανονισμού της εισβολής και του συντάγματος γύρω από αυτό το ζήτημα. Διαβάσαμε ακόμα και την 5η Οκτώβρη ως πιθανή ημερομηνία. Εν πάση περιπτώσει, πορευόμαστε σε μια κορυφαία πολιτική και δημοκρατική διαδικασία, που δεν ξέρουμε ποια μέρα ακριβώς θα συντελεστεί. Κι έρχονται απ' το παλιό καιρό, Θεέ μου, να ήταν αλήθεια, ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια, ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια. Μικρή μου και πηγές, ανοίγεις μου στα στήθη. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Είναι ο Horizon 96,5, είναι η εκπομπή Κάλπικα Λόγια. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παπούλιας, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Μιχάλης Μητσέας. Θα πάρουμε τη σκυτάλη από την χθεσινή μας πρώτη εκπομπή και θα συνεχίσουμε μια προσέγγιση των πολιτικών εξελίξεων ευρύτερα, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μας, στην περιφέρεια της Αρκαδίας, ξεκινώντας μια ακτινογραφία. Ξεκινώντας από το πρώτο κόμμα, το πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα κυβερνών μέχρι πρότινος, να σκύψουμε λίγο περισσότερο και να δούμε έτσι τι συμβαίνει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προέλθει από μια έτσι ηχηρή διάσπαση πολιτική σε κεντρικό επίπεδο, η οποία αυτή έχει αντανάκλαση φυσικά και στην περιφέρεια και στα περιφερειακά στελέχη, στις περιφερειακές οργανώσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο ζωντανά να μιλήσουμε με ένα από τα στελέχη που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία. Έχουμε κάποιες εξελίξεις τις τελευταίες μέρες, ραγδαίες θα λέγαμε, αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη η κατάσταση, και νομίζω θα μπορέσουμε με τη συζήτηση που θα κάνουμε να διαφωτιστούμε περισσότερο και να έτσι δούμε κάποια χαρακτηριστικά από σε πρώτο πλάνο και από μια πρώτη πηγή εκ των έσω, ελπίζοντας βέβαια πάντα σε όλη αυτή την, σε όλο αυτό το πεδίο να επικρατήσει ευρύτερα η λογική. Η λογική μου είναι μπάτσος κακός, με ελέγχει.
έχει και με τυρανάει. Κάθε που λέω να απαλλάγω στο κελί σαν δραπέτη ξανά με γυρνάει. Θέλω να ζήσω ένα θαύμα σωστό, μα πριν καλά, καλά τα κουπίσω. Πρωτού προλάβω να ευχαριστηθώ, εκείνη με βάζει να το εξηγήσω. Λογική γεροντοκόρη, σε δογιάρα και μπασμένη. Στις χαρά στο πανηγύρι, η ασχήμια σου είναι ξένη. Σε βαρέθηκα εντελώς, γι' αυτό φεύγω από το μπαλκόνι. Πριν να πνίξεις την καρδιά μου, μες στο μαύρο σου σε τόνι. Βλέπω ταινίες μα δεν κλαίω στο τέλος. Ξέρω πως είναι ένα θέατρο όλο. Ότι δεν είναι ο νονός που πεθαίνει, μα ο Πατσίνο που παίζει ένα ρόλο. Κι οπότε λέω τυφλά να πεθώ στην ομορφιά και να ζήσω με πάθος. Έρχεται ο νους με τη βέργα μπροστά και τις αγάπες μου βγάζει όλες λάθος. Λογική γεροντοκόρη, σε δοδιάρα και μπασμένη. Στις χαρά στο πανηγύρι, η ασχήμια σου είναι ξένη. Σε αναζητώντας τη λογική σε μια κατάσταση που αλλιώς ξεκίνησε προεκλογικά, άλλη πορεία κατέγραψε στη συνέχεια, καταλήγοντας σε μια σημερινή κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο προαλληφόταν τουλάχιστον πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας. Μπρος του μυαλού τη φασαρία και η ευτυχία δίνει λογαριασμό του ρεαλισμού τη δικτατορία. Θα θέλα να μου κι εγώ σαν εσένα. Μια χρονοβόρα και κοστοβόρα όπως αποδείχθηκε διαδικασία διαπραγμάτευσης σε διάφορα επίπεδα τους τελευταίους μήνες, άλλαξαν εντελώς το πολιτικό χάρτη της αριστεράς και έχουν φέρει σήμερα το κυβερνών κόμμα μπροστά σε διάφορες εξελίξεις που πιθανότατα να σημάνουν, να σημαδεύσουν σε πολλά επίπεδα την φυσιογνωμία του, την πορεία του, τη συγκρότησή του. Λογική γεροντοκόρη, σε δογιάρα και μπασμένη. Στις χαρά στο πανηγύρι, η ασχήμια σου είναι ξένη. Σε βαρέθηκα εντελώς, γι' αυτό φεύγω από το μπαλκόνι. Πριν να πνίξεις την καρδιά μου, μες στο μαύρο σου σε δόνι. Για την αντανάκλαση όλων αυτών των εξελίξεων στην περιφέρειά μας, στο νομό Αρκαδίας και στην εδώ οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε την ευκαιρία σε πολύ λίγο να έχουμε κοντά μας τον Άκη Κουζούρη, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και να συζητήσουμε λίγο αναλυτικότερα αυτόν τον τρόπο που αντανακλούν όλες αυτές οι διεργασίες σε επίπεδο πια Αρκαδίας. Πάμε πρώτα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε αμέσως μετά. Horizon FM. Αρκάδι και πάμε γερά, πάμε ακόμα μια φορά. Το μεγάλο όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ο Αρκαδικός για πρώτη φορά στην Α1. Τώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια με τους κορυφαίους. Αρκάδι και πάμε μαζί. Κλείσε τώρα την κάρτα διαρκείας του Αρκαδικού και ζήσε από κοντά τις μεγάλες μάχες της Α1. Κάρτες διαρκείας Αρκαδικού 2015-2016. Πάρε θέση στην πιο ιστορική χρονιά για να ζήσουμε μαζί το όνειρο. Κάρτες διαρκείας Αρκαδικού 2015-2016. Μαζί πάμε ψηλά. Πληροφορίες www.arkadikosbc.gr. Το χαμόγελο του παιδιού χωρίς τη βοήθειά σου δεν θα μπορούσε να είναι εκεί. Δεν θα μπορούσε να σώσει το μωρό της Μαρίας όταν αυτό χρειάστηκε ασθενοφόρο. Η Ελενίτσα τους δεν θα είχε τα απαραίτητα όταν έμειναν άνεργοι. Ο εφιάλτης του Κώστα δεν θα είχε τέλος όταν ο γιος του χάθηκε στην παραλία. Η Ιωάννα θα μεγάλωνε στους δρόμους. Κι εγώ. Για τα χιλιάδες παιδιά που συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη μας, στήριξε σήμερα το χαμόγελο του παιδιού. Τηλεφώνησε στο 14545 ή στείλε χαμόγελο στο 54020. Χρέωση από σταθερό 2 και 28 ευρώ ανακλήση, από κινητό 2 και 46 ευρώ ανακλήση ή SMS.
δάκρυ μου κυλά και καταλήγει αλμυρό σε χείλη σφραγισμένα. Βρες το κλειδί να ανοίξεις την καρδιά μου, μα μην τρομάξεις μάτια μου και φύγεις μακριά μου. Βρες το κλειδί να ανοίξεις την καρδιά μου, μα μην τρομάξεις μάτια μου και φύγεις μακριά μου. Είναι ο Ράιζον 96,5, είναι τα κάλπικα λόγια και σίως οδεύουμε περίπου 20 λεπτά μετά τις 12. Να πούνε όσα δεν μπορούν, τα χείλη δεν τολμάνε. Να ανοίξεις πόρτα και να μπεις και να σε πυρκαγιά και να μου λύσεις τα δεσμά που θες που με πονάνε. Βρες το κλειδί να ανοίξεις την καρδιά μου, μα μην τρομάξεις μάτια μου και φύγεις μακριά μου. Βρες το κλειδί να ανοίξεις την καρδιά μου, μα μην τρομάξεις μάτια μου και φύγεις μακριά μου. Horizon FM. Περισσότερο στα δικά μας, τα εσωτερικά. Τη χώρα αυτή ταλανίζεται και από εξωτερικά προβλήματα κάθε φορά, οδεύοντας προς αυτήν την ακόμα αδιευκρίνηστη βέβαια ημερομηνία της κάλπης. Ένα πολύ
σημαντικό ζήτημα, το ζήτημα της μετανάστευσης, το ζήτημα των προσφύγων από τον αραβικό κόσμο και κυρίως από τη Συρία, που κατακλείζει τις τελευταίες ημέρες τα λιμάνια των Δωδεκανήσων. Μια ηλιαχτίδα σου χαϊδεύει τα μαλλιά. Έχει πάρει μια διαφορετική τροπή από χθες, μετά την απόφαση της Γερμανίας να άρει τους όρους της συνθήκης Δουβλίνου 2 και να υποδέχεται και αυτή, χωρίς να επαναπροωθεί ξανά προς τη χώρα από την οποία εισήλθαν. Κατά κύριο λόγο είναι η Ελλάδα και η Ιταλία βέβαια, εν πάση περιπτώσει οι μεσογειακές χώρες, στις οποίες έχουν πρόσβαση από θαλάσσεις οι πρόσφυγες από τον αραβικό κόσμο. Η Γερμανία λοιπόν αποφάσισε να παρέχει άσυλο, να δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις ενσωμάτωσης ή έστω προσωρινής διαχείρισης αυτών των ανθρώπων, χωρίς να ενεργοποιεί τους όρους του Δουβλίνου και να επαναπροωθεί αυτόν τον κόσμο υποχρεωτικά στη χώρα στην οποία εισήλθαν. Απόφαση απολύτως επενετέα βέβαια, έτσι, η οποία θα αποσυμφορήσει αρκετά αυτό το πρόβλημα που γιγαντώθηκε στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Σε κάθε περίπτωση όμως φανερώνει έκδηλα και τις αδυναμίες της συνθήκης του Δουβλίνου και αντίστοιχων τέτοιων συνθήκων, οι οποίες όπως φαίνεται κόβονται και ράβονται στα μέτρα των ισχυρών κρατών, των κρατών των οποίων μπορούν να έχουν τις πλειοψηφίες και έχουν τις ζώνες επιρροής που μπορούν να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους, και αντίστοιχα να τους δίνει τη δυνατότητα όταν δεν θέλουν ή όταν θεωρούν ότι είναι ζημιογόνα τα ρεύματα των προσφύγων, να τα απορρίπτουν μόνο στις χώρες οι οποίες έχουν το συνοριακό πρόβλημα να τους υποδέχονται, και αντίστοιχα όταν έχουμε περιπτώσεις όπως τώρα που αφορούν τους πρόσφυγες από την Συρία, ένα αρκετά, ας μας επιτρέπει η έκφραση, αστικοποιημένο αραβικό κράτος, με ανθρώπους κατά κύριο λόγο μορφωμένους, με ανθρώπους που έχουν και μια οικονομική δυνατότητα να μετακινηθούν, σίγουρα είναι ενός άλλου είδους μετανάστες σε σχέση με ανθρώπους που έρχονται από πιο επανάπτυκτα κράτη, που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες να ενσωματωθούν τόσο εύκολα σε μια δυτική κοινωνία. Βλέπουμε τη Γερμανία να επιδεικνύει μια άλλη στάση και να προχωράει να αποφασίζει να ενσωματώσει μερίδα αυτών των ανθρώπων. Μη στέκεις μόνη εκεί κάτω στο πηγάδι, η αγάπη μου ήδη σου έχει ρίξει το σχοινί και μεθυσμένη σου φωνάζει, έλα να φύγουμε μαζί. Έστω και έτσι βέβαια η κατάσταση αποσυμφορείται, έστω και μέσω της διαλεκτικής ανθρώπων και λαών. Είναι μια βοήθεια, είναι μια πρώτη κίνηση και ένα πρώτο βήμα, ότι και οι συνθήκες δεν είναι πανάκια, ότι ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να υπάρξει και μια χαλάρωση, να υπάρξει και μια άλλη πιο ανθρώπινη, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν κρύβει κάποιες σκοπιμότητες αντιμετώπιση, και σε κάθε περίπτωση είναι ένα θετικό βήμα στο κάποια στιγμή να εξορθολογιστεί και αυτή η κατάσταση που αφορά ανθρώπινες ζωές, αφορά τον ανθρώπινο πόνο, αλλά ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και συνθήκες δυσβάσταχτες για τις χώρες οι οποίες υποχρεωτικά και κατά τη γεωγραφική τους θέση είναι υποχρεωμένες να δέχονται τα κύματα αυτών των ανθρώπων. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι μαζί.
Ρέντιο 96,5 είναι τα κάλπικα λόγια. Horizon FM. Γαλάζιο φόντο και πράσινες πινελιές, παραδοσιακές νότες και γκουρμέ λεπτομέρειες. Όλα αυτά στο Μέναλον, το σαλέ των απαιτητικών από το πρωί μέχρι να έρθει η απόλαυση. Μέναλον, με καφέδες, ροφήματα, φαγωτά, γλυκά, ποτά, αλλά και τα πιο πλούσια πρωινά. Μέναλον, με ζυμαρικά, τυριά, αλαντικά, κρασιά, μέλι και άλλα προϊόντα του τόπου. Μέναλον, για ό,τι αξίζει στη ζωή. Τη γεύση, την παρέα, τη φύση. Διαθέτουμε και παιδική χαρά. Τρεις γενιές τηρούμε την παράδοση. Σαλέ Μέναλον, Αφίδα Μόπουλη, στο 17ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Τηλέφωνο 27960-29040. Μέναλον, το πιο όμορφο τοπίο. Λοιπόν, κοίτα το Hyundai i10 στη σελίδα 10. Μικρό για την πόλη, αλλά με χώρους που νομίζεις ότι είναι μεγάλο. Μετά πήγαινε στη σελίδα 20 να δεις το i20. Χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με τόσο χαμηλή κατανάλωση, είναι ο ορισμός της οικονομίας. Και μετά πήγαινε στη σελίδα 30 να δεις το i30. Το θέλεις με κινητήρα βενζίνης ή diesel για να έχεις την υψηλότερη ροπή στην κατηγορία. Και μετά πήγαινε. Και γιατί να μην πάω στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Άργους να τα δω όλα μαζί και να κάνω και test drive στο Τζαβάρα? Η Hyundai γύρισε σελίδα στην Τρίπολη. Τζαβάρας ΑΕ. Νέος επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής της Hyundai στην Τρίπολη. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Άργους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-24-2858. Ακούει προσεκτικά τις φωνητικές σου εντολές και τις εκτελεί κατά γράμμα. Oh. Συνδέεται με το smartphone σου, παίζει την αγαπημένη σου μουσική και σε πάει όπου τους ζητήσεις. Oh. Oh, ναι. Νέο Corsa. Σύστημα IntelliLink με έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών και δορυφορική πλοήγηση. Τόσο έξυπνο στην οδήγηση που σε εκπλήσει διαρκώς. Το νέο Corsa. Αυτοκίνητο του 2015. The New O. Από την Opel. Oh. Δείτε το σήμερα από κοντά. Στην αντιπροσωπεία Opel Isuzu Suzuki Τζαβάρας ΑΕ. Στο τέρμα ναυπλίου στην Τρίπολη. 20 χρόνια συνοδηγός Τζαβάρας ΑΕ. Τώρα που αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, θα σας μιλήσω για τα χρόνια τα παλιά, πριν 50 χρόνια. Όλοι φορούσαμε την ίδια την ποδιά και την τσάντα μας αλλάζαμε συχνά κάθε 5 χρόνια. Μέσα στη φτώχεια ο πατέρας μας μοχτούσε, μη χαλάσει τα χατήρια. Σαν να ήτανε αυτός ο Καραγκιόζης και εμείς τα κολλητήρια. Ρε πατέρα, τι είναι αυτά που τσαβουνάς? Ιστορίες να ξεκούρτσε και λουλάς, πήγαινε ματσιάμπο. Όχι, να ακούσετε αυτά που θα σας πω. Που είχα διαρκεία σε ένα μόνο μπλε στυλό για να βγάλω εγώ την τάξη. Κι ο παππούζας τότε στο κρυφό σχολείο έγραφε με τη σκότα στο φτερό και ήταν πρώτος μες στην τάξη. Ρε πατέρα, τι είναι αυτά που τσαβουνάς? Ιστορίες να ξεκούρτσε και λουλάς, πήγαινε. Μη μου λέτε εσείς τι θα σας πω και από πού συμφέρει το γονιό τα σχολικά να πάρει. Πώς νομίζετε με τόσο βαμιστό, ανταποκρίνομαι και φέρνω βόλτα εγώ της φαμελιάς στα βάρη. Τώρα μην κοιτάζει τι καλά που κυβερνάς, εδώ τελειώνω μεταξύ μας να βουκάς, πάμε όλοι τζάμπο. Μεγάλη δάτη, μπράβο. Μέγα τζάμπο στην Καλαμάτα, ψαρών 154 και Ευαγγελιστρίας, στο λιμάνι απέναντι από το Τελωνείο. Και τώρα, νέο τζάμπο στην Τρίπολη, στο 4ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Τρίπολης Άργους, στη θέση Ράχες Νεχωρίου. Έξοδος 9, βιομηχανική περιοχή. Η ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας ΑΕ βρίσκεται πάντα στην κορυφή, προσπαθώντας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού της κοινού. Προσφέρει στους πελάτες της, για την άμεση μετακίνησή τους, τακτικά δρομολόγια από το κέντρο της πόλης και αντίστροφα, με πολύ χαμηλό εισιτήριο. Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη διοργανώνει εκδρομές εσωτερικού και εξωτερικού, σε τιμές μοναδικά ανταγωνιστικές, με ειδικές προσφορές σε συλλόγους, σχολεία και ομάδες θρησκευτικού τουρισμού. Επίσης, στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια για όλα τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, αλλά και να κάνετε κρατήσεις θέσεων για τις μετακινήσεις σας. Γενικό Γραφείο Γενικού Τουρισμού, πλατεία Κολοκοτρώνη 7, τηλέφωνο 2710-223-614. ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας Ναυπλίου, στην Τρίπολη, τηλέφωνο 2710-222-560. Ξεχωρίζει. Γιατί είναι πάντα το καλύτερο. Thank you.
Επιστρέψαμε από το διάλειμμα στα κάλπικα λόγια. Υπέροχες διασκευές των Imam Baldi. Στο προσκήνιο ποιοτική μουσική μιας άλλης εποχής και την παρέδωσαν στις νεότερες γενιές. Πίστη ότι ο Τσιτσάνης θα ήταν περήφανος για αυτή τη διασκευή. Πιστεύουμε ότι θα έδινε τη συγκατάβασή του, όντας πάντα ένας καλλιτέχνης πέραν των άλλων και πάρα πολύ καινοτόμος στην ελληνική μουσική, στην εποχή του βέβαια, στα χρόνια του. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας. Κάποια τεχνικά ζητήματα μας έχουν κρατήσει μακριά. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Να δούμε αν τελικά τα καταφέρουμε. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε. Αλλιώς θα μεταφέρουμε αυτή τη συζήτηση για μία από τις επόμενες μέρες. Ούτως ή άλλως, η κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ θα μας απασχολήσει αρκετά. Είδαμε ότι τι συνέβη στην γειτονική περιφέρεια, στην περιφέρεια της Μεσσηνίας, που εκεί δραστηριοποιείται ένα από τα πιο προβεβλημένα και γνωστά στελέχη του καινούριου κόμματος του Παναγιώτη Λαφαζάνη, του Λαϊκού Μετόπου, ο Θανάσης Πετράκος, ο οποίος είναι και βουλευτής Μεσσηνίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε μαζικές παραιτήσεις στελεχών από την εκεί νομαρχιακή επιτροπή. Κάποιοι από αυτούς προσχώρησαν ήδη στο Λαϊκό Μέτωπο, άλλοι βλέπουμε ότι κρατούν μια στάση αναμονής, μια στάση θα μπορούσαμε να πούμε ουδετερότητας απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στο διμέτωπο
που έχει διαμορφωθεί μέσα στο χώρο της αριστεράς. Σίγουρα αυτές οι εξελίξεις δεν μπορούν να αφήσουν να επηρεάσει και την Αρκαδία. Μίλησαμε χθες, έχουμε πει κάποια πράγματα για την στάση μέχρι τώρα του βουλευτή Αρκαδίας, του κ. Ζαχαριά, του οποίου οι κινήσεις ακόμα παραμένουν ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εχθές υπήρξε και κάποιο δημοσίευμα στον Αθηναϊκό Τύπο, στην ιστοσελίδα του πρώτου θέματος. Τον αναφέρουν ως ο στέλεχος που οδεύει προς το κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Τίποτα όμως δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο εάν δεν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και τις επίσημες δηλώσεις από τον κύριο Ζαχαριά, στον χρόνο βέβαια και όποτε ο ίδιος το επιθυμήσει και το αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο. Κυριακή κοντή γιορτή βέβαια, όσο οι μέρες τελειώνουν τόσο περισσότερο θα αποκαλύπτονται οι προθέσεις, οι στρατηγικές, οι κινήσεις, καθώς σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει και το θεσμικό περιθώριο κάποιος να συνεχίσει να κρατάει μια στάση αδιευκρίνιστη. Για όλα αυτά είχαμε σκοπό να συζητήσουμε διεξοδικότερα και αναλυτικότερα με τον καλεσμένο μας, στέλεχος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν κατέστρεφτο για τεχνικούς λόγους. Θα επιμείνουμε όμως, θα μεταφέρουμε αυτή την συζήτηση σε μία από τις επόμενες μέρες, που τόσο άλλως θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τα κάλπικα λόγια, από αυτήν την καθημερινή έκτακτη εκλογική εκπομπή, να ρίξουμε φως και να επικεντρωθούμε σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της πολιτικής επικαιρότητας, έτσι όπως θα εξελίσσονται μέρα με τη μέρα και έτσι όπως θα αντανακλούν στην δική μας ευρύτερη περιφέρεια, στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία. Εσένα. Κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Άραγε και οδηγηθήκαμε στη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση. Έχει αναρωτηθεί κανείς γύρω από αυτά όλα. Κι όλο φτάνω πιο κοντά, κι όλο σε χάνω, κι όλο απ' την αρχή ξανά. Όλο σε χάνω, κι όλο απ' την αρχή ξανά. Τι λάθος
Horizon FM. Horizon FM 96,5. Συχνότητα επικοινωνίας. Συντονιστείτε στον καλύτερο μουσικό σταθμό της πόλης. Διαφημιστείτε και προβάλλετε την επιχείρησή σας αποδοτικότερα και οικονομικότερα, καλώντας μας στο 2710-2226-69. Horizon FM 96,5. Η πιο συχνή σου συχνότητα. Πάνω μου σαν σεντόνι, όλη τη γη στη σκόνη, όλη τη γη στη σκόνη. Κράτης Μάλα μαζί αδέχεται τον Γιάννη Χαρούλη στα κάλπικα λόγια, στον Horizon 96,5, στο μικρόφωνο Γιώργος Παπούλιας, στη δημοσιογραφική επένεια Μιχάλης Μητσέας, και εκτάκτο σήμερα με μεγάλη χαρά στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γρηγόρης Κλαβούνος. Ανέβηκα σαν άνεμος, ανέβηκα σαν κλέφτης. Το ψέμα δεν το βλέπεις, το ψέμα δεν το βλέπεις. Για όσους άκουσαν την χθεσινή πρώτη εκπομπή «Κάλπικα Λόγια», είχαμε κάνει μια συζήτηση γύρω από τις δημοσκοπήσεις και διατυπώσαμε κάποια ερωτηματικά, κυρίως για την απουσία τους από την πολιτική επικαιρότητα και από τις αναλύσεις των τελευταίων ημερών, σε αντίθεση με ό,τι είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, σχεδόν κατά κανόνα δηλαδή να μονοπολούν, ίσως και να καθοδηγούν το πνεύμα και το ρεύμα των πολιτικών διεργασιών. Πηγαίνοντας προς την κάλπη, βλέπουμε ότι σε αυτή την εκλογική διαδικασία απουσιάζουν, ή τουλάχιστον απουσίαζαν μέχρι πρότινος. Ήδη διαβάσαμε ότι ξεκινούν οι εταιρείες σιγά σιγά, φεύγοντας ο Αύγουστος, επιστρέφοντας και ο κόσμος στη βάση του, θα ξεκινήσουν σιγά σιγά κάποια πρώτα βήματα να αποτυπώσουν την κοινή γνώμη. Προέρχονται άλλωστε από δύο ισχυρότερες αποτυχίες στις τελευταίες εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, στις εθνικές εκλογές του Γενάρη και το πολύ περισσότερο στο δημοψήφισμα του Ιουνίου, που έπεσαν εντελώς έξω, έτσι καταφανέστα, και όλες οι εταιρείες. Μάλιστα, μετά το δημοψήφισμα είχαμε και σειρά απολογητικών εγγράφων και δηλώσεων από τις δημοσκοπικές εταιρείες για το τι έφταξε και οδηγήθηκαν σε αυτά τα τόσο λάθος αποτελέσματα. Βλέπουμε όμως ότι αυτό το κενό δεν είναι δυσαναπλήρωτο, ότι ήρθε να καλυφθεί από κάποια δημοσκόπηση εχθές που φημολογήθηκε ότι προερχόταν από την εφημερίδα Bild, τη γερμανική εφημερίδα Bild, γνωστή για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη δημοσιογραφία, παγκοσμίως καταγεγραμμένη και σχολιασμένη. Δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα άλλο περί της αξιοπιστίας της, περί του τρόπου με τον οποίο εκφράζεται και τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ρεπόρτερ της και οι αρθρογράφοι. Είναι άλλωστε πασίγνωστος ο τρόπος και το ήθος αυτού του εντύπου. Χθες είχαμε όμως κάτι πρωτοφανές. Είχαμε την παρουσίαση αυτής της δημοσκόπησης, υποτιθέμενης δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η εφημερίδα Bild
για λογαριασμό ένα αντιπολιτευόμενου κόμματος της Ελλάδας. Δεν την είδαμε φυσικά δημοσιευμένη ούτε καν στην ίδια την εφημερίδα, αλλά την είδαμε κομμάτι-κομμάτι να παρέχεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από πληροφορίες που κάποιοι συντάκτες της έλεγαν πως έχουν για την δημοσκόπηση αυτή, η οποία επαναλαμβάνω δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, αλλά την μετέφεραν σε μικρά τμήματα, διαχέοντας σκόρπια ποσοστά μέσα στα social media. Τα πόδια του τα ίδια, τα πόδια του τα ίδια. Φυσικά δεν θα αναφερθούμε σε κανένα από αυτά τα ποστά, διότι δεν υπάρχει καμία έτσι επιβεβαίωση αξιοπιστίας ή εν πάση περιπτώσει ότι είναι υπαρκτή αυτή η μέτρηση και μπορεί να δώσει, να μας διαφωτίσει, να μας δώσει κάποια κατεύθυνση. Αλλά μας δημιουργείται εδώ το ερώτημα τελικά, ίσως αξίζει να έχουμε έστω και αυτές τις αμφιβόλου κύρους και αξιοπιστίας δημοσκοπήσεις εδώ εσωτερικής παραγωγής, ή να διαμορφώνεται τελικά αυτό το κενό το οποίο έρχεται και να καλύπτεται από τέτοιου είδους φωτιές και πυροτεχνήματα από το εξωτερικό. Horizon FM. Πολλές αμαρτίες περιπέτους όσα Μπίλντε λοιπόν, παρότι πολλές φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο και εγχώριων μέσων ενημέρωσης και σχολιαστών και αρθρογράφων, από πολλούς είδαμε ότι έσπευσε να υιοθετηθεί ως αξιόπιστο μέσο αναμετάδοσης δημοσκοπήσεων, μετρήσεων, για τις οποίες βέβαια το μόνο που γνωρίζαμε ήταν τα κατά υποστήριξη ποσοστά που δήλωναν κάποιοι συντάκτες ότι έχουν στα χέρια τους και τίποτα άλλο για το δείγμα, για τις ημερομηνίες, για το πόσα άτομα ρωτήθηκαν, πότε, πού, από ποια εταιρεία δημιουργήθηκε αυτή η μέτρηση. Η οποία φυσικά και μπορεί και να έχει κάποια υπόσταση, αλλά αν δεν συνοδευτεί από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, πώς μπορεί κανείς να εμπιστευτεί. Σε κάθε περίπτωση ας κρατάμε μικρό καλάθι και σε αυτήν την ούτως ή άλλως ανορθόδοξα εξελισσόμενη προεκλογική περίοδο, και έχοντας την εμπειρία των πρόσφατων έτσι των πρόσφατων λαθών
που πραγματοποίησαν μαζικά, μάλιστα, οι εταιρείες μετρήσεων κοινής γνώμης. Εμείς ας κρατάμε μικρό καλάθι και ας προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τα πραγματικά δεδομένα μέσα από ρεαλισμό, μέσα από κάποιες αναλύσεις που μπορεί να έχουν κάποια χειροπιαστή βάση, και ας περιμένουμε την λαϊκή τιμιγορία στην αυθεντικότητά της και όχι σε αυτό που πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να την προφασιστούν ή να την προβλέψουν. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τη μία και προς το κλείσιμο με έναν αγαπημένο παλιό ήχο. Είναι Horizon 96,5, ήταν τα κάλπικα λόγια. Έκτακτη καθημερινή εκπομπή που θα μας κρατήσει την τροφιά μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ίσως και λίγο μετά από αυτήν. Καλοκαιρινά ξεκινήσαμε, καλοκαιρινά κλείνουμε κιόλας. Από τον Γιώργο Παπούλια που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μιχάλη Μητσέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, εκτάκτο σήμερα για τον Γρηγόρη Σκλαβόνο στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό μεσημέρι, μια καλό υπόλοιπο ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο, ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο. Horizon FM 96,5, κάλπικα λόγια, γεια και χαρά σε όλους.